Βρισκόμαστε εδώ, στη φύση, σε ένα εστιατόριο που όλοι το γνωρίζετε. Όσοι είσαστε εδώ από τη Ζάκυνθο, όλοι έχετε περάσει από εδώ, από το εστιατόριο του Παπαγιώργη, αέρας. Είμαστε στις Μαριές και γιατί διάλεξα αυτό το εστιατόριο? Γιατί εγώ με τον Παπαγιώργη έχω μία ιστορία 20 χρόνων. Πάμε μέσα και θα σας τα εξηγήσω όλα. Θα μαγειρέψουμε, θα συζητήσουμε και θα δείτε τι ωραία εκπομπή που θα βγει στο τέλος. Πέρασαμε από έξω μέσα και όπως σας είπα έξω, ότι εγώ εδώ με τον Παπαγιώργη έχω μια ιστορία που κρατάει 20 χρόνια, θα ακούσετε μετά την ιστορία μας. Ακριβώς δίπλα μου είναι ο Παπαγιώργης. Και ακριβώς δίπλα του είναι η Μαρία, η σύζυγος του Παπαγιώργη, που με εκείνη πιο πολύ θα μαγειρέψω και όχι με τον Παπαγιώργη. Εκείνος θα μας πει άλλα πράγματα. Θα δείτε πολλά που περάσαμε μαζί σε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε εδώ πέρα, Μαρία, και εσύ Παπαγιώργη μου. Παρακαλούμε, ευχαριστώ σήμερα. Μετά από 20 χρόνια ξανασυναντιόμαστε πάλι μέσα σε μια κουζίνα. Πάλι μέσα σε μια κουζίνα, δηλαδή. Έτσι. Είναι τρομερό. Τον είχα χαμένο και τον βρήκα κατά τύχη σε ένα εινοποιείο. Και μου έκανα και καλά μπούρι. Μου λέγε, δεν με θυμάσαι, εγώ σε θυμάμαι. Πού να τον θυμάμαι, εγώ τον ήξερα αρχιμάγειρα. Τον βρήκα μετά. Παπαγιώργη. Με γένια, πού να γνωρίσεις. Λοιπόν, θέλω να μας αφήσεις να μαγειρέψουμε με τη Μαρία. Εμείς θα τα πούμε μετά. Ετοίμασε εσύ το κρασάκι. Ωραία. Ετοίμασε το φρέσκο το ψωμί. Εμείς θα μαγειρέψουμε και μετά θα βγούμε έξω. Έτσι. Καλή δύναμη και καλή. Να είσαι καλά. Να'σαι. Μαρία μου, έλα πιο κοντά. Ωραία. Τι λοιπόν έχουμε εδώ, θέλω να μου πεις τα υλικά. Έχουμε ένα κόκορα χωριάτικο. Τον οποίο τον έχεις φάξει. Τον έχουμε μεγαλώσει εμείς και τον σφάξαμε κι άλλες. Λοιπόν, εμείς. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε η συμπάθειά μου. Ντόπιο. Ξέρετε. Κρασάκι βλέπω κρασάκι, εδώ. Πολύ ωραίο. Το νεράκι. Νερό, ελαιόλαδο. Βεβαίως ήταν από εσάς. Το πελτέ μας. Είμαστε στη Ζάκυνθο. Άμα δεν έτσι βάλουμε πελτέ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φρέσκια ντομάτα. Φρέσκια ντοματούλα. Αλατάκι, αφράλα. Πιπέρι κόκκους βλέπω. Ναι. Πολύ ωραία. Ένταση στη γεύση μας. Okay. Πιπέρι τριμμένο. Δάφνη. Σκορδάκι. Και κανέλα. Ξυλάκι. Και το κρεμμύδι μας βεβαίως. Έτσι. Θέλω να μου πεις πώς θα ξεκινήσεις εσύ και εγώ θα σε βοηθήσω. Ωραία. Αυτό είναι ένα πιάτο που έρχεται ο καθένας εδώ στον αέρα και το τρώει. Άνετα. Το έχεις δηλαδή. Ναι, είναι ένα πιάτο που δουλεύετε άνετα στο μαγαζί μας. Δηλαδή το μαγειρεύουμε. Με χοντρό μακαρόνι, με τι ή όπως θέλει ο καθένας. Με ό,τι προτιμάει ο καθένας. Μπράβο. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, θες να τσιγαρίσουμε τον κόκορα. Ωραία. Τον κόβουμε κομμάτια τον κόκορα για να τον τσιγαρίσουμε. Θα στον εκόψω εγώ. Βάζεις λαδάκια μέσα και τα λοιπά να ζεστάνει. Πολύ ωραία. Έτσι. Κόκορα. Ναι, από εκεί. Οκ. Κόκορα. Θα έρθω πιο εδώ. Λοιπόν, έχουμε κόκορα, κοκκινιστό. Μαρία ετοιμάζει. Έτσι, πολύ κολαδάκι. Εγώ θα τη κόψω το κόκορα. Τέλεια. Μαρία μου, θέλω να κάθε φορά που κάνεις κάτι, όχι δεν μου φεύγει, μην με στεναχωριέσαι. Κάθε φορά που κάνεις, αυτή δηλαδή είναι μία μερίδα που δίνεται στο. Ναι. Ή θες να τον κόψω στη μέση. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Μπορούμε να το κόψουμε και στη μέση. Μα τώρα ο κόκορας αυτός είναι. Είναι πιο εύκολο στο μαγείρεμά μας. Αυτό σου λέω. Αυτός ο κόκορας είναι γίγαντας. Στο στήσιμο του πιάτου μας μετά. Έτσι, κοίταξε να δεις. Εγώ θα τον κόψω. Ωραία. Στα 4, ναι, στα 8 δηλαδή. Έτσι. Και εσύ μετά όταν έρθουν οι πελάτες, ή μάλλον εγώ όταν θα καθίσω με τον Παπαγιώργη μετά να. Πελάτες. Ναι, σαν πελάτες. Εντάξει, δεν είμαστε πελάτες, αλλά. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ στον κόβω και εσύ βεβαίως θα μας δείξεις όλες σου τις τεχνικές, έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Για πες Μαρία λίγο εδώ πώς περνάτε. Βεβαίως εσύ. Πολύ ωραία, ήσυχα. Εσύ στο εστιατόριο, ο Παπαγιώργης στην εκκλησία, ε. Έτσι. Και συμμετέχουμε και όλοι βέβαια εδώ στο εστιατόριο, οικογενειακός. Και ναι, είδα τα παιδιά σας, μπράβο, δηλαδή υπέροχα παιδιά. Φυσικά. Δεν μου λες. Παρακαλώ.
Από ό,τι έμαθα, από τουρίστες πάντα καλά, λεωφορεία έρχονται. Εντάξει, δόξα τω Θεώ απ' όλα. Όλα καλά. Λοιπόν, εγώ σου κόψω το κοκοράκο σου, είναι εδώ, μπορείς να αρχίσεις εσύ να το τσιγαρίζεις. Ό,τι άλλο θέλεις, εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω, έτσι. Το κάδι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι. Θα το βάλουμε σιγά σιγά. Ωραία. Θα τον εδωτίζουμε. Είναι πολύ βασικό να το τσιγαρίσουμε. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σου κόψω τα κρεμμυδάκια. Ναι, παρακαλώ. Συλλογωμένα. Σου κόψω τα κρεμμυδάκια για να τα έχεις έτοιμα, όπως λες. Ωραία. Χρησιμοποιήσουμε ένα κρεμμύδι, έτσι δεν είναι. Οκ. Okay. Για πες τώρα εδώ πέρα, το καλοκαίρι δηλαδή πώς πήγε. Είσαστε και σε μια περιοχή που... Είσαστε και σε μια περιοχή που έρχεται τουρίστας, έτσι δεν είναι. Ναι. Είμαστε ένα από τα περάσματα κιόλας και για το Ναυάγιο, που είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Το Ναυάγιο, είναι και η περιοχή γενικότερα είναι πολύ, πολύ καλή, γιατί έχει φυσική ομορφιά και αυτό αρέσει στον κόσμο, πολύ. Εμένα αυτή η διαδρομή μου αρέσει. Έτσι. Και στους περισσότερους, φαντάζομαι. Την έχω κάνει κάποιες φορές και μου αρέσει αρκετά. Εδώ από κάτω είναι η Πορτοβρώμη, έτσι. Από κάτω είναι το Πορτοβρώμη. Ο κόσμος έρχεται, κατεβαίνει και για μπάνιο, απολαμβάνει. Εσύ πόσα μπάνια έκανες φέτος το καλοκαίρι? Εγώ δεν είχα τη τύχη να κάνω μπάνια, γιατί έπρεπε να είμαι στο εστιατόριο, να προετοιμαστούμε, να περιποιηθούμε τους πελάτες μας. Εμείς που δουλεύουμε στην κουζίνα, Μαρία, να είσαι σίγουρη ότι δεν κάνουμε καθόλου μπάνια. Φαντάσου ότι εμένα η θάλασσα ήταν ένα μέτρο από το ξενοδοχείο. Έτσι. Και δεν έκανα ούτε ένα. Έχουμε την τύχη απλά και μόνο να την παρατηρούμε από μακριά. Είναι και ωραίο όμως να την βλέπεις κιόλας, έτσι. Πολύ καλά είναι. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μια πυρούνα. Να το γυρίσουμε σιγά σιγά σε λίγο, να αφήσουμε να πάρει λίγο χρωματάκι. Ωραία. Εσύ είδα εδώ, μην κοιτάζεις ότι δεν μας βλέπει κανένας. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως ξέρεις. Πες ότι είσαι μόνη σου μες στην κουζίνα τώρα εδώ πέρα, δεν σε βλέπει κανένας. Τέλεια. Θα το αφήσουμε να ρωτήσει λίγο για να ξεκολλήσει από μόνο του. Πολύ ωραία. Για να είναι και... Πόση ώρα περίπου θέλει ο κόκορας, γιατί ο κόκορας εντάξει είναι ένα... Εντάξει. Μιας και είναι και ντόπιος, θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Εντάξει, εμείς έχουμε χρόνο, θα τον δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Σε κάνα δεκάλεπτο θεωρώ ότι θα είναι... Θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία και μετά θα θέλει να μαγειρευτεί. Θα το αφήσουμε μετά να μαγειρευτεί. Λοιπόν, όταν πρώτα συναντηθήκαμε εκεί στο εινοποιείο που με γνώρισε ο Παπαγιώργης, εσύ που μη ξέρεις από πολύ παλιά, είχα αλλάξει καθόλου? Εντάξει, φυσιογνωμικά όλοι αλλάζουμε, θεωρώ. Τι είχα κάνει, είχα κάνει μεγαλύτερη κυλίτσα, έτσι. Λίγο γκρίζο στο μαλάκι. Περνά τα χρόνια, περνά τα χρόνια, Μαρία. Αλλά όμως η φυσιογνωμία δεν αλλάζει ποτέ, εγώ θεωρώ. Λοιπόν, ας πάρουμε το μεγάλο σου παιδί, πόσο χρόνο είναι? Έτσι. Το μεγάλο είναι 18. 18. Αύριο έχει γενέθλια. Εγώ. Έγινε γενέθλια, να τα κατοστήσει. Να είστε καλά. Λοιπόν. Τότε που είχαμε γνωριστεί δεν είχες παιδιά. Όχι, τότε είμαστε νιόπαντοι, το Παπαγιώργη. Και εντάξει. Περάσαμε όμορφα, ήταν ωραίες εποχές. Τέλεια. Και θεωρώ ότι και τα χρόνια που περάσαν η επένδυσή μας είναι τα παιδιά μας. Ωραία. Βλέπω ότι αρχίζεις και γυρίζεις τώρα εκεί. Σιγά σιγά το γυρίζουμε, ναι. Mm-hmm. Για να ολοκληρώσουμε και τη διαδικασία, να μην καθυστερήσουμε και πάρα πολύ. Ναι, αλλά εγώ το βλέπω ότι αρχίζει και παίρνει το χρωματάκι του. Πάμε πολύ καλά, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Ωραία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά βγάζει ένα χρώμα πολύ ωραίο. Είναι και το ελαιόλαδο βέβαια, έτσι μην το ξεχνάμε. Εντάξει, πάνω απ' όλα. Ωχ, και βγάζει μια μυρωδιά τώρα. Μα μόνο ελαιόλαδο, δεν νομίζω ότι πρέπει να μαγειρεύεις με κάτι άλλο. Δεν νομίζω κι εγώ, γιατί εντάξει, αναδεικνύει το υλικό. Mm-hmm. Το εκάστοτε κρέας, ό,τι και να είναι, το ελαιόλαδο το αναδεικνύει. Σωστά. Ωραία. Θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο να είναι... Βεβαίως, ό,τι θέλεις να εσύ. Να είναι έτοιμο. Yes, boss. Yes, boss. Okay. Ωραία. Ναι. Να μην χάνουμε χρόνο. Πόσα σκορδάκια θέλεις? Βάζουμε αρκετό. Όλο αυτό? Όλο, ναι. Θα το βάλουμε όλο. Θα δώσουμε ένταση στη γεύση και η σάλτσα μας να έχει... Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Εσύ θα έρθουν τώρα πελάτες σου, πρέπει να...
Μην ξεχνάμε ότι οι Ζακυνθινοί με το Σκόρδο έχουν πολύ καλή σχέση. Σκόρδο, Δεντρολίβανο και όλα πάστα, έτσι, σάλτσα. Βαρύ Ζακυνθινό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η παραδοσιακή κουζίνα αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να θυμάμαι τους προγόνους μας και σε αυτό το τομέα. Βεβαίως. Αυτή τη συνταγή τώρα που φτιάχνουμε. Ναι. Και εσένα μαζί βεβαίως. Βεβαίως. Θα την περάσω στο βιβλίο που βγάζω για τις συνταγές στις Ζακυνθινές, έτσι. Α, εξαιρετικά. Ναι. Οπότε, καλό είναι σαν στίγμα και το μαγαζί εδώ, τον αέρα. Σαφώς. Να ξέρουν ότι εδώ θα έρθουν και θα φάνε αυτό το κόκορα. Και φαντάζομαι θα είναι ένα βιβλίο που θα απεικονίζει όλες τις γωνιές της Ζακύνθου αυτό. Ναι, το πρώτο βιβλιαράκι ναι, θα είναι έτσι. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι Ζακυνθινού. Πιο πολύ εγώ θέλω να το πάρουν οι τουρίστες. Εντάξει. Για να γίνει διαφήμιση έξω, καταλάβα. Ακόμα μεγαλύτερα. Εδώ τώρα που βρισκόμαστε να σας πω κιόλας, μην ξεχάσετε το διαγωνισμό μας, έτσι. Κουζίνα και το ψυγείο. Γράφετε μήνυμα στο Facebook, μη ένα για το διαγωνισμό. 1η Ιανουαρίου θα κληρώσουμε. Μην το ξεχάσετε. Εσύ δεν κάνει να λάβεις μέρος. Εντάξει. Αλλά η κόρη σου εκεί απέναντι μπορεί να λάβει μέρος. Σίγουρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, τι ρίχνουμε μέσα. Έχει ρωτήσει. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μας, ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μας. Mm-hmm. Ωραία. Δώστε σε μένα. Ναι. Λίγο να... Να λίγο να κατέβει το κρεμμυδάκι, να τσιγαριστεί και αυτό. Α, ούτως ή άλλως να τσιγαριστεί, γιατί τώρα έχει ζεστή φωτιά και έτσι. Ω, που βγάζει τα αρώματα, είναι χαμός. Επιπλέον ρίχνουμε και τα και το σκόρδο. Έτσι. Mm-hmm. Βάλτε λίγο σκορδάκι παραπάνω, δεν πειράζει. Ωραία. Περιμένουμε και 2 λεπτάκια τώρα για να ροδίσουν λίγο και να φύγουν τα οξέα και από το κρεμμυδάκι και να... Ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη διαδικασία μας. Mm-hmm. Εγώ θα έριχνα και το σκόκο στο πιπέρι τώρα, γιατί όταν, όταν ρίχνεις ένα μπαχαρικό και το κες βγάζει περισσότερη μυρωδιά. Βγάζει περισσότερα αρώματα. Ωραία, μπορούμε να το ρίξουμε. Ρίξε, ναι, όσο θέλεις εσύ. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο, ό,τι άλλο θέλεις, εδώ είναι. Okay. Περιμένουμε λίγο. Αν και είναι σχεδόν έτοιμο από ότι... Ναι, ναι, έτοιμο είναι. Το βλέπω και εγώ γιατί έχει τσιγαριστεί αρκετά. Έτσι, ήταν και το λάδι μας καυτό. Ωραία. Η επόμενη δόση. Η επόμενη είναι να ρίξουμε το κρασάκι μας. Το κρασάκι. Εγώ ρίχνω και εσύ μου λες. Κατά προτίμηση, εμείς βάλαμε ένα ροζέ. Τώρα εσείς βάλτε ένα κόκκινο, βάλτε ένα άσπρο, βάλτε ό,τι θέλετε. Καταπληκτικά. Ωραία. Τι άρωμα είναι αυτό. Εξαιρετικό. Έτσι. Πω. Τώρα, ολόκληρη κανέλα θα βάλεις μέσα. Ναι. Μία. Μία φιλοδά κανέλα. Έφυγε. Θα βάλουμε ένα φύλλο δάφνης. Ένα φύλλο δάφνης. Μπορούμε να το τσακίσουμε, να μοιραστεί. Ναι. Προσθέτουμε αλατάκι, πιπεράκι επιπλέον. Εδώ είσαι εσύ. Ωραία. Αλατίζουμε. Ωραία. Και αν θέλετε μετά, όταν το βγάλετε και θέλετε παραπάνω, λίγο περισσότερο. Βάλτε. Ανάλογα με τα γούστα σας. Και πιπέρι τριμμένο. Πιπέρι. Προηγουμένως βάλαμε κόκκους. Έτσι. Πιπεράκι τριμμένο. Να απλωθεί η γεύση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περιμένουμε 1 λεπτάκι. Ωραίο. Θα το γυρίσω κιόλας λίγο να... Όπω, έχει πάρει ένα χρώμα τέλειο, έτσι. Βέβαια, αυτό το λάδι, τι κάνει αυτό το λάδι. Θαύματα. Και δεν είναι και δίνω στη μια του, και είναι υγιεινό και τα πάντα. Σωστά. Ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε. Θέλει να ρίξουμε πρώτα τη φρέσκια ντοματούλα. Εσύ, ό,τι θέλεις. Έτσι. Mm-hmm. Να αρχίσει η σαλτσούλα μας σιγά σιγά να παίρνει μορφή. Βεβαίως. Φρέσκια ντομάτα πάντα να την προτιμάτε. Δεν λέω, δεν μπορείτε να βρίσκετε και συνέχεια φρέσκια ντομάτα ή να αγοράζετε φρέσκες ντομάτες. Άμα μπορείτε όμως, καλό θα είναι. Και θα συμπληρώσω με τον πελτέ για να τσιγαριστεί και αυτός λίγο. Ωραία. Αρκετούτσικος. Θα προσθέσουμε το νεράκι μας. Πολύ αρκετός. Εντάξει. Είδατε,
Η κουζίνα σε κάθε περιοχή έχει και τη δικιά της. Εδώ έβαλε μπόλικο πελτέ. Βάλαμε λίγο, ναι. Περιμένουμε δύο λεπτά και τώρα για να τσιγαριστεί και ο πελτές και η ντοματούλα, να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. Δύο λεπτά. Εντάξει. Έτσι όπως τα λες, δύο λεπτά έχει περάσει μια μισή ώρα. Δεν είναι, μην την ακούτε, λιγάκι. Δεν χρειάζεται δύο λεπτά. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Διαφορετικά φτιάχναμε σούπα. Λοιπόν, καλά, σίγουρα χρειάζεται νεράκι, έτσι. Ωραία. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Θυμάσαι ο Παπαγιώργης τι μου είχε φτιάξει τότε στην Πάτρα. Να σας πω τι άλλο έκανε ο Παπαγιώργης. Για χόμπι όμως, έτσι. Γιατί είναι πάρα πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας. Εγώ το ξέρω από εκείνα τα χρόνια που ήταν ακόμα πολύ νέος, γιατί και τώρα νέος είναι, που ήταν αρχιμάγειρας, λοιπόν, έπαιρνε παλιά βαρέλια, τα βαρέλια που φτιάχνουμε το κρασί, και έβγαζε τα ξύλα. Αυτό το ξύλο το έτριβε, το έφτιαχνε και από εκεί μετά καθότανε και ζωγράφιζε πάνω στο ξύλο. Μάλιστα μου έκανε και εμένα ένα δώρο, ένα μεγάλο έτσι κομμάτι με όλα τα φρούτα επάνω. Έκανε πολλά ο Παπαγιώργης. Έκανε πολλά, είχε χόμπι δηλαδή. Έτσι. Και τώρα έχει. Ασχολείται με τα ζώα, με τους φτωχούς. Να σου δώσω το νεράκι. Ναι, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Προσθέτουμε το νεράκι μας. Σας λέω έτσι μικρές ιστορίες γιατί τις έχω περάσει εγώ με τον Παπαγιώργη. Πολύ ωραία. Βάλαμε περίπου ένα λίτρο νερό. Αν χρειαστεί αργότερα θα προσθέσουμε λίγο ακόμη. Αλλά είμαστε ανήσυχοι, δεν κάναμε άσχημα πράγματα. Έτσι πάντα. Λοιπόν, θα σου δώσω το καπάκι. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε να σιγοβράσει. Σου δίνω το καπάκι. Περιμένουμε τώρα πλέον. Αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε και άλλες μαγειρικές, εγώ λέω να το βάλεις απέναντι. Πολύ ωραία. Εκεί. Ωραία. Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, σε πόση ώρα λες Μαρία να είναι έτοιμο? Θέλουμε περίπου 40 λεπτά για να είναι έτοιμο. Αναλόγως πόσο άγριος είναι ο κόκορας. Έτσι. Ας πούμε εμείς μία ωρίτσα να είμαστε μέσα. Εντάξει. Δεν θα φύγουμε, θα τον αφήσουμε να ψήνεται, θα φτιάξουμε μία ακόμα συνταγή. Ωραία. Και μέχρι να τελειώσει και η άλλη συνταγή ο κόκορας θα είναι έτοιμος. Ωραία. Ερχόμαστε σε λίγο. Μαρία, μέχρι που να γίνει ο κόκορας, γιατί έχουν περάσει αρκετά λεπτά, θα σου δείξω ένα ψωμί γεμιστό που θα φτιάξουμε. Α, πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Μόνο που δεν θα το χαρίζεις στους πελάτες, γιατί βλέπεις τι υλικά έχουμε μαζέψει εδώ, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε πάρει εδώ? Έχουμε πάρει μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά, περίπου στο κιλό. Γκούντα, θα δείτε μετά γιατί. Τρία αυγά. Αλάτι, πιπέρι, το κρεμμυδάκι και λίγο κεφαλοτήρι τριμμένο. Θα δείτε τι θα κάνουμε, βεβαίως και το ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το ψωμί. Έχουμε το καρβελάκι μας. Θα κόψουμε από πάνω ένα καπάκι, ας το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Okay. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι να βγάλουμε λίγο την ψύχα από εδώ, λίγο από το καπάκι. Εδώ όμως πρέπει να το βγάλουμε αρκετά. Ναι. Δηλαδή προσπαθούμε και βγάζουμε όλη την ψύχα με προσοχή να μην σας σπάσει το καρβέλι. Αυτή τώρα την ψύχα εδώ που έχουμε θα σας δείξω τι την κάνουμε, γιατί είπαμε ότι δεν πετάμε τίποτα, έτσι. Ωραία. Κάνατε δηλαδή ένα βαθούλωμα ωραίο. Okay. Αυτό. Είναι και πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε και σε ένα παρτάκι. Αφήνουμε αυτή τη στιγμή στην άκρη το ψωμάκι μας. Εδώ. Πάρτε λίγο κρασάκι, λίγο γάλα,
Εγώ βεβαίως βάζω κρασί γιατί μ' αρέσει. Βλέπετε τι κάνω. Μας πειράζει αν είναι φρέσκο ή μπαγιάτικο το ψωμί μας. Ό,τι βγάλατε από μέσα, δεν πετάμε τίποτα. Να το. Το κρασί πήγε παντού και το ρίχνω μέσα στον κοιμά μου. Μέχρι εδώ, Μαρία μου, δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι, όλα ωραία, έτσι δεν είναι? Όλα πολύ καλά. Εδώ στο ταψάκι πάλι λερώνουμε, και γιατί να λερώνουμε, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και φέρνουμε μπροστά μας τον κοιμά. Ένα πρώτο ανακάτεμα με το ψωμί να πάει παντού. Ωραία. Μαρία, τι θες να με ρωτάς, θα με ρωτάς, έτσι. Και εγώ μαθαίνω από σένα και εσύ από μένα. Έτσι είναι. Έτσι είναι η μαγειρική. Ο ένας μαθαίνει από και τον άλλον. Και ο Παπαγιώργης θα μας μάθει. Λοιπόν, να πάει το ψωμί, βεβαίως θα ανακατέψουμε κι άλλο, έτσι, δεν τα αφήνουμε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή εδώ τη φάση, θέλω να ρίξω μέσα το κρεμμύδι μου, ας έχει και το ζουμάκι, νοστιμιά του δίνει. Αλάτι, πιπέρι. Αναλόγως στη γεύση και στις συνταγές που σας δίνω στις στιγμές, σας λέω ό,τι προτιμάτε, ανάλογα τη γεύση σας. Το αλατάκι, 3 αυγά, και από ό,τι ξέρω αυτά τα αυγά είναι από τις δικές σας κότες. Χωριάτικα, έτσι. Το μαϊντανό. Μην πετάμε τίποτα, όλα μέσα. Έτσι. Τώρα εδώ θέλει πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Να πάνε όλα σας τα υλικά παντού. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς πάνω κάτω, για το σπίτι το λέω, επαγγελματικά, σε ό,τι φούρνο και αν έχετε, φτιάξτε το. Λοιπόν, πρέπει να ανακατευτεί πολύ πολύ καλά. Δηλαδή είναι σαν να φτιάχνουμε ένα γκεφτέ, ένα μπιφτέκι. Απλώς βάζουμε και το ψωμί μέσα που έχουμε αφαιρέσει. Το κάνουμε λίγο πιο νουβέλ, ας πούμε. Ο Παπαγιώργης τα ξέρει τα νουβέλ, γιατί... Με βάση την παράδοση, πάντα. Ναι, εντάξει. Ξέρεις τώρα, τα φαγητά αρχίζουν και γίνονται... Έτσι. Βεβαίως η παράδοση, αλλά με πιο ωραίο ντεκόρ. Έτσι. Ανακατέψτε το καλά. Ωραίο είναι. Μ' αρέσει. Τέλειο. Το βλέπετε ότι και εσείς οι νοικοκυρές από το σπίτι το βλέπετε αν είναι εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πάρω το ψωμάκι μου. Τι κάνω τώρα? Γεμίζω με το μείγμα καλά μέσα. Αλλά έχω ένα ποτήρι. Το έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Αυτό που κάνω είναι να ανοίξω μια τρύπα στη μέση. Ναι. Εγώ θα βάζα λίγο κιμά ακόμα όμως. Την τρύπα στη μέση, όπως είπαμε. Και εδώ τι κάνω? Εδώ βάζουμε γκούντα, έτσι. Εσείς βάλτε ό,τι θέλετε. Γεμίστε την τρύπα με όσο παραπάνω τυρί γίνεται. Τέρμα. Βάζουμε το καπάκι. Το ταψάκι μας που είχαμε βάλει το λάδι. Κερνάω το ψωμί μου από πάνω με λαδάκι.
τώρα, Μαρία μου, δεν μας πειράζει την ώρα που θα μπει μέσα στο φούρνο, εάν αυτό το τυράκι που βάζουμε από πάνω θα γίνει λίγο μαυρίδερο, δεν μας απασχολεί καθόλου. Λοιπόν, τελείωσα. Το φούρνο σου το ξέρεις, βεβαίως. Το ρίχνουμε στο φούρνο και περιμένουμε περίπου μισή ώρα με 30 λεπτά. Εντάξει, εξαιρετικά. Επαναρχόμαστε.